Με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση μαθητών και γονέων από τον μεγαλύτερο φροντιστηριακό όμιλο στην Ελλάδα, τα Φροντιστήρια που Καμισάς, με αφορμή την αλλαγή στο σύστημα εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ, καθώς και για το νέο Λύκειο. Έγκαιρα φροντίζουμε να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές της πόλης μας, επειδή αφορά τα παιδιά που πρόκειται να ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες την Δευτέρα Λύκειο. Δεν τελειώνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πανελλαδικές εξετάσεις με άρωμα από δέσμες άλλων εποχών, 4 επιστημονικά πεδία και 4 προσανατολισμοί. Όσον αφορά τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, θέλω πρώτα να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε περίπου τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, τμήματα που είναι στα αζήτητα, τμήματα που δεν ενδιαφέρουν τους υποψηφίους. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα μιας πλήρους ενημέρωσης πάνω στις επερχόμενες αλλαγές που θα γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 2020 και μετά. Ένα καινούριο δεδομένο, εφόσον εφαρμοστεί, είναι το πρώτο μηχανογραφικό δελτίο που θα υποβάλουν οι υποψήφοι στο τέλος της Β' Λυκείου. Ένα περιορισμένο μικρό μηχανογραφικό με τις επιθυμίες τους. Άρα τίθεται πολύ σοβαρά το ζήτημα του ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή της σωστής ενημέρωσης, αλλά πρωτίστως να κάνουν επιλογές και να δηλώσουν επιλογές που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά τους. Κάτι που παραμένει ζητούμενο. Δυστυχώς τέτοιες προσπάθειες δεν είναι πολλές. Τα φροντιστήρια που Καμισάς στο Ηράκλειο έχουν ανεξάρτητο και πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού. Και μπορούμε και βοηθάμε τους μαθητές της πόλης μας. Για αυτές λοιπόν τις καινούργιες πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να θωρακίσουμε το αδιάβλητό τους. Αυτό που όλοι οι Έλληνες πίστευαν ότι είναι απόλυτα αντικειμενικό. Εξετάσεις χωρίς ίχνος υποκειμενικού στοιχείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έστω και λίγο, κάποιοι προφορικοί βαθμοί 4 μαθημάτων θα συμμετέχουν στη μοριοδότηση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από μέρος όλων των συναδέλφων στα σχολεία. Με τη βοήθεια μιας μεγάλης ομάδας από έμπειρους καθηγητές, τα φροντιστήρια που Καμισάς με καινοτόμα συστήματα διδασκαλίας εγγυώνται σίγουρη επιτυχία στους σπουδαστές τους. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τα λατινικά, για το γεγονός ότι αποσύρεται ως μάθημα. Το σχόλιο μου είναι φιλολογικό. Πιστεύουμε στις ανθρωπιστικές σπουδές. Γενικότερα, το έχουμε ανάγκη ως κοινωνία. Και όπως ξέρουμε, το ένα πόδι των σπουδών αυτών είναι η αρχαία ελληνική παιδεία, γραμματεία, και το άλλο είναι τα λατινικά. Νομίζω ότι είναι κάτι που ήταν άδικο για το μάθημα, γενικότερα θα έλεγα για τον πολιτισμό μας.